στο τραπέζι, γιατί αλλάζουν κάποια πράγματα σε αυτό που λέμε στη στελέχωση του, των διοικήσεων στο δημόσιο τομέα. Αυτό είναι ο νόμος του 2020, όπως αλλάζει, γιατί ήταν θέλω να σου πω, στα αυτά που λέγαμε τότε, έτσι, θυμάμαι, για την αναξιοκρατία, για όλα αυτά τα οποία εγώ δεν λέω ότι γραφειοκρατία. Δεν λέω ότι ήταν αλήθεια. Υπήρχαν όμως φήμες, υπήρχε παράπονο, υπήρχε γκρίνια. Έτσι, για το... Αυτά φαίνεται ότι σε κάποιο βαθμό επιδιώκει η κυβέρνηση να τα θεραπεύσει. Σε ποιο βαθμό θα το δούμε στην πορεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Βιβί Χαραλαμπογιάννη, την Υφυπουργό Εσωτερικών που είναι μαζί μας εδώ πέρα. Καλή σας ημέρα. Τώρα, οι αλλαγές στην επιλογή διοικήσεων και προϊσταμένων στο δημόσιο είναι, θα πω το εξής, θα ρωτήσω, είναι αντικειμενικές? Δηλαδή, αν εσείς ήσασταν στο ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική Συμμαχία ή αν ήσασταν στο ΠΑΣΟΚ, θα ψηφίζατε στο κοινοβούλιο τις αλλαγές αυτές? Και ποιες είναι κιόλας? Λοιπόν, να εξηγήσουμε τις αλλαγές προκειμένου να φτάσουμε στο ζητούμενο, στις ερώτησεις. Να πούμε ότι το νομοσχέδιο εισήχθη για συζήτηση στη Βουλή και θα ψηφιστεί αυτή την εβδομάδα. Γι' αυτό σας ρωτάω. Ελπίζουμε με διευρυμένη πλειοψηφία. Ναι. Και αυτό γιατί αντικειμενικά το καινούριο σύστημα το οποίο προτείνουμε, θα το πω λίγο λαϊκά και νομίζω να γίνει κατανοητό, δεν αποφασίζει πλέον ο Υπουργός ποιον θα διαλέξει και θα βάλει στη θέση της διοίκησης του νομικού προσώπου. Άρα τέλος πελατειακές σχέσεις. Σε καμία φάση η Υπουργία δεν αποφασίζει. Θα εξηγήσω αμέσως όλα τα βήματα και θα καταλάβετε για ποιο λόγο το λέω με απόλυτη πεποίθηση αυτό. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 600 θέσεις νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου σε επίπεδο διοικητών και υποδιοικητών, διευθύνων συμβούλων, σε αυτό το στάτους. Από εκεί και πέρα βάζουμε φίλτρα προκειμένου αυτοί που θα φτάσουν για επιλογή στον εκάστοτε υπουργό να έχουν ακολουθήσει μία διαδικασία. Πρώτη διαφορά και αλλαγή στο υφιστάμενο καθεστώς. Συνάφεια είτε ακαδημαϊκών προσόντων είτε προϋπηρεσίας. Δεν μπορεί κάποιος ο οποίος δεν έχει κάποια συσχέτιση με το αντικείμενο της θέσης, με τις απαιτήσεις που έχει θέση, να συμμετέχει στη γραμμή εκκίνησης. Εγώ δηλαδή ως δημοσιογράφος δεν μπορώ μελλοντικά να γίνω διοικητής σε νοσοκομείο. Για να το βάλω έτσι. Όχι, το λέω γιατί έχω χειρότερα παραδείγματα. Μην κοιτάτε με να πούμε. Λυπάμαι γι' αυτό, αλλά. Θα ζήσω χωρίς αυτή την ελπίδα. Άρα έχουμε τα λεγόμενα απαιτούμενα ελάχιστα προσόντα. Στη γραμμή εκκίνησης λοιπόν κάθονται μόνο οι σχετικοί με το αντικείμενο. Δεύτερη καινοτομία του νομοσχεδίου. Έχουμε τεστ δεξιοτήτων. Τι είναι το τεστ δεξιοτήτων? Ελέγχουν αυτά τα τεστ, είναι ψυχομετρικά εργαλεία, τα οποία έχουν υψηλή προβλεψιμότητα ικανότητας διοίκησης. Εδώ δηλαδή δεν τσεκάρουμε τη γνώση κάποιον, έχει πάρει σωστά το πτυχίο του στο πανεπιστήμιο. Ελέγχουμε αν έχει την ικανότητα να διοικήσει ανθρώπινους πόρους, χρήματα, γενικά ό,τι σημαίνει ικανότητα διοίκησης. Αυτό και είναι βέβαια στο φαίνεται από τον ιδιωτικό τομέα. Και όχι απαραίτητο της Ελλάδας. Από τον ιδιωτικό και από το δημόσιο του εξωτερικού. Αυτά είναι διεθνή πρότυπα τα οποία δυστυχώς δεν τα είχαμε ως τώρα. Τι δημιουργεί ένα αδιάβλητο σε αυτή τη διαδικασία του τεστ? Το ότι διεξάγεται από το ΑΣΕΠ. Mm-hmm. Άρα όπως καταλαβαίνετε εδώ έχουμε μία αντικειμενική διαδικασία η οποία τρέχει από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, το οποίο η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή που μιλάμε το έχει συνδέσει με όλες τις δυνατές επιλογές, είτε είναι προσλήψεων νέων υπαλλήλων είτε είναι ανώτατων στελεχών και διοικήσεων. Το επόμενο βήμα είναι σε αυτούς τους 15 οι οποίοι έχουν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα και έχουν πάει καλά στο τεστ δεξιοτήτων, εκεί επάνω φορτώνουμε, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, τα τυπικά τους προσόντα σε επίπεδο μοριοδότησης. Δηλαδή, αν έχουν μεταπτυχιακά, αν έχουν χρόνια εμπειρία σε θέση ευθύνης, εκεί μοριοδοτούμε σε αυτούς τους 15 και αμέσως μετά οι πρώτοι 7 που έχουν περάσει αυτά τα 4 σοβαρά φίλτρα πάνε για συνέντευξη. Τι συνέντευξη? Δομημένη συνέντευξη. Κοινές ερωτήσεις για όλους τους υποψηφίους με επικεφαλής των επιτροπών μέλη του ΑΣΕΠ. Ναι. Οι τελευταίοι 3, για να ολοκληρώσω και να απαντήσω στο θέμα λοιπόν της επιλογής, άρα οι άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν περάσει αυτά τα 5 διαφορετικά φίλτρα, οι 3 από αυτούς που θα έχουν πάει καλύτερα σε όλα αυτά τα στάδια, θα πάνε στον Υπουργό για επιλογή. Γιατί θα πάνε για επιλογή? Γιατί όπως καταλαβαίνετε ο Υπουργός είναι αυτός που θα του βάλει τους στόχους ποσοτικούς και ποιοτικούς με ετήσια σχέδια δράσης και άρα θα έχει τη δυνατότητα και να τον επιβραβεύσει αλλά και να τον παύσει, το οποίο είναι
πρώτη φορά, είναι μια πρωτοβουλία η οποία υιοθετείται πρώτη φορά. Αυτό, Υπουργέ, έρχεται με διορθώσει τα κακό σχήματα του πλαισίου του 2020, όπου ουσιαστικά έμεναν ενεργό εξαιτία όλη αυτή τη διαδικασία και τη χρονοβόρα διαδικασία και γραφειοκρατία. Αυτό, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι για τα κριτήρια δεν θα είναι οριζόντια, θα είναι πολύ συγκεκριμένα, πράγμα που ακούγεται εξαιρετικά δίκαιο. Τι θα γίνει με του χρόνου. Με του χρόνου. Πολύ σωστά. Το 2020 έγινε από την προηγούμενη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη μια πολύ σοβαρή προσπάθεια αντικειμενικοποίησης της διαδικασίας. Εκεί όμως βγήκαν ορισμένες διοικήσεις. Δεν είναι ότι δεν δούλεψε καθόλου το σύστημα. Το πρόβλημα είναι ότι επισημάνθηκαν συγκεκριμένα προβλήματα. Και ποια είναι αυτά? Μία επιτροπή 5 ατόμων έπρεπε να κρίνει αυτές τις 600 θέσεις. Εκ των πραγμάτων, όπως καταλαβαίνετε, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Και γι' αυτό το λόγο, τι κάνουμε? Ομαδοποιούμε τους φορείς ανάλογα με το εύρος των αρμοδιοτήτων αλλά και τη χωρική τους αρμοδιότητα σε τρεις ομάδες. Τα πανελλαδικής εμβέλειας η πρώτη. Η δεύτερη κατηγορία έχει τα τοπικής εμβέλειας, μία δημόσια βιβλιοθήκη σε ένα χωριό, ή ένα αθλητικό στάδιο. Και η τρίτη κατηγορία τα νοσοκομεία, τα οποία για εμάς έχουν εξαιρετική σημασία, όπως καταλαβαίνετε. Και θα είναι η προτεραιότητά μας, οι υγειονομικές περιφέρειες και τα νοσοκομεία. Εδώ λίγο δύο ερωτήσεις, πολύ γρήγορα, είναι τεχνικού χαρακτήρα, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα συζητηθούν στο κοινοβούλιο. Καταρχήν, η διάρκεια. Για τους τρεις που είπατε, στο τελευταίο φίλτρο που θα επιλέξει έναν ή υπουργός, η διάρκεια της θητείας ένα, δεύτερο, αν υποθέσουμε, παίρνουμε το κακό σενάριο, ότι αυτός ή αυτή που έχει επιλεγεί από τον υπουργό για κάποιο λόγο αποπέμπεται, θα έχει προτεραιότητα ένας από τους άλλους δύο μετά? Πολύ σωστά. Ή ξαναπάει η διαδικασία από την αρχή? Όχι. Έχουμε προβλέψει με την Υπουργό την Νίκη την Κεραμέως όλες τις πιθανές αυτές, όλα αυτά τα πιθανά ενδεχόμενα. Πρώτον, να αυξάνουμε τη θητεία από 3 σε 4 Μάλιστα. έτη, για να μπορέσει να αποδώσει η διοίκηση μέσα στα ετήσια πλαίσια σχέδια δράσης. Άρα, μιλάμε για τετραετή θητεία. Σωστά, τετραετή θητεία. Και σε ό,τι αφορά την παύση, όπως πολύ σωστά επισημαίνεται, εάν έχουμε αυτό το ενδεχόμενο, ο νόμος προβλέπει ότι ο Υπουργός μπορεί να εκκινήσει τη διαδικασία εντός 20ημέρου, αλλά μπορεί να επιλέξει έναν από τους δύο που είχε βγει από τη διαδικασία για να μην χαθεί χρόνος. Μάλιστα. Υπουργέ, έρχονται 16.500 νέες μόνιμες προσλήψεις. Μόνιμες. Πώς κατανέμονται? Λοιπόν, εδώ, όπως ξέρετε, κάθε χρόνο κάνουμε μία προσπάθεια στο Υπουργείο Εσωτερικών να έχουμε τρεις πηγές, πώς να το πω, δεδομένων για να μπορέσουμε να μοιράσουμε τις προσλήψεις με έναν ορθολογικό και ποιοτικό τρόπο. Έχουμε σίγουρα τις ανάγκες των φορέων, έχουμε τις κυβερνητικές προτεραιότητες και νομίζω εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δώσει το στίγμα για το κομμάτι της υγείας και έχουμε βεβαίως τον κανόνα ένα προς ένα, δηλαδή για κάθε μία αποχώρηση μία πρόσληψη. Αυτή ως ο δημοσιονομικός περιορισμός. Υφίσταται ο κανόνας αυτό. Βεβαίως υφίσταται και γι' αυτό σας λέω ότι αυτό μας κάνει ακόμη πιο απαιτητική την άσκηση για να μοιράσουμε αυτό το νούμερο. Αυτές οι 16.000 προσλήψεις, όπως είχε δεσμευτεί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εμπροσθοβαρός 6.500 στην υγεία, γιατροί, νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό, στελέχωση του ΕΚΑΒ, 800 θέσεις στο ΕΚΑΒ. Το δεύτερο κομμάτι που δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη βάση είναι η κλιματική κρίση και εκεί θέλω να σας πω ότι έχουμε μια σοβαρότατη ενίσχυση σε επίπεδο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με 990 νέες προσλήψεις, με αύξηση όλων των θέσεων στην Πυροσβεστική Ακαδημία αλλά και 650 δασοκομάντο, το οποίο είναι αρκετά σημαντικό όπως καταλαβαίνετε. Απαραίτητο είναι. Απαραίτητο. Έχουμε αύξηση και στο κομμάτι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που είχατε εδώ και τον κύριο Στεφάνη νωρίτερα, 1.750 θέσεις στην άμυνα και 1.100 στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, Προστασίας του Πολίτη, με συγχωρείτε. Με αύξηση και εκεί των ακαδημιών για τα σώματα ασφαλείας. Άρα δίνουμε ιδιαίτερο βάρος και στο κομμάτι της ασφάλειας και της άμυνας, αλλά και στο κομμάτι της υγείας. Λέτε, αν ήσασταν εδώ μαζί μας το καλοκαίρι, θα ακούγατε. Πυροσβέστες, χρειαζόμαστε ενίσχυση. ΕΚΑΒ, χρειαζόμαστε ενίσχυση. Νοσοκομεία, χρειαζόμαστε ενίσχυση. Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι οι υπηρεσίες όλες οι οποίες έχουν να κάνουν με την άμεση επαφή, εξυπηρέτηση, προστασία του πολίτη, ζητούν ενισχύσεις.
Και αυτό εμείς φέρνετε τώρα αυτό εμείς το κάποιους. Θα σας πω. Όμως, θα το ξανακάνετε, θα φέρετε κι άλλους, βγαίνουν τα δημοσιονομικά της χώρας. Θα σας πω. Να επισημάνουμε το εξής. Αυτό δεν γίνεται φέτος. Από το 2020 κάνουμε αιτήσιο προγραμματισμό προσλήψεων κάθε Σεπτέμβριο στο Υπουργικό Συμβούλιο και οφείλω να σας ομολογήσω ότι αυτές οι 60.000 εγκρίσεις που έχουμε δώσει στοχεύουν ακριβώς εκεί. Εκεί που πονάμε. Αυτό το οποίο όμως κάνουμε είναι αυτό το οποίο ετοιμάζουμε είναι μια δέσμη διατάξεων για την επιτάχυνση των διαδικασιών των προσλήψεων, γιατί τα νούμερα τα έχουμε δώσει ακριβώς εκεί που έχουμε πρόβλημα. Το ζήτημα είναι πώς θα επιταχύνουμε για να κάτσουν και οι άνθρωποι στις καρέκλες τους και να προσφέρουν τις υπηρεσίες στον πολίτη. Άρα με την Υπουργό ετοιμάζουμε μια δέσμη μέτρων επιτάχυνσης για τις προσλήψεις και σε ό,τι αφορά τώρα το μέλλον, για να μπορούμε να διαγνώσκουμε εγκαίρως και σημειακά όλα τα προβλήματα που μπορεί να ανακύπτουν, έχουμε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ένα έργο το οποίο, συγγνώμη για τα αγγλικά, ονομάζεται Workforce Planning. Είναι δηλαδή ένα μοντέλο στελέχωσης του δημοσίου με τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης που επί της ουσίας θα ακτινογραφεί πού ακριβώς έχουμε πρόβλημα, άρα και εμείς να είμαστε όσο πιο στοχευμένοι γίνεται και ποσοτικά και ποιοτικά σε επίπεδο δεξιοτήτων. Με το brain drain τι γίνεται? Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, εξαιρετικοί επιστήμονες σε όλους τους τομείς, στην υγεία και σε άλλους που βρίσκονται στο εξωτερικό. Θα υπάρξει κάποιο κίνητρο ή τέλος πάντων κάποιος λόγος καλός να γυρίσουμε? Πάντα έχουμε στο μυαλό μας αυτή την ομάδα ανθρώπων τους οποίους θέλουμε να προσελκύσουμε πίσω. Δίνω παράδειγμα, ακόμη και οι επιλογές διοικήσεων τώρα. Το γεγονός ότι οι νέοι επιστήμονες μπορεί να θεωρούσαν αυτονόητο ότι αυτές οι θέσεις των διοικητών των νοσοκομείων, ναι, πούμε, ήταν μια κομματική συναλλαγή, δημιουργούσε μια απόθυση από αυτές τις θέσεις, από την διεκδίκηση αυτών των θέσεων. Άρα αμέσως το γεγονός ότι λύνουμε αυτό το θέμα, δημιουργούνται δυνατότητες προσέλκυσης αυτών των ανθρώπων. Επίσης, το κομμάτι νομίζω του Υπουργείου Υγείας κάνει μεγάλη προσπάθεια προκειμένου με συγκεκριμένα κίνητρα να προσελκύσει αθία στο Υπουργείο Εσωτερικών, να έχουμε τρεις πηγές, πώς να το πω, δεδομένων για να μπορέσουμε να μοιράσουμε τις προσλήψεις με έναν ορθολογικό και ποιοτικό τρόπο. Έχουμε σίγουρα τις ανάγκες των φορέων, έχουμε τις κυβερνητικές προτεραιότητες και νομίζω εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δώσει το στίγμα για το κομμάτι της υγείας και έχουμε βεβαίως τον κανόνα ένα προς ένα, δηλαδή για κάθε μία αποχώρηση, μία πρόσληψη. Αυτή ως ο δημοσιονομικός περιορισμός. Υφίσταται το κανόνα αυτό. Βεβαίως, υφίσταται και γι' αυτό σας λέω ότι αυτό μας κάνει ακόμη πιο απαιτητική την άσκηση για να μοιράσουμε αυτό το νούμερο. Αυτές οι 16 λοιπόν χιλιάδες προσλήψεις, όπως είχε δεσμευτεί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εμπροσθοβαρός 6.500 στην υγεία, γιατροί, νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό, στελέχωση του ΕΚΑΒ, 800 θέσεις στο ΕΚΑΒ. Το δεύτερο κομμάτι που δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη βάση είναι η κλιματική κρίση και εκεί θέλω να σας πω ότι έχουμε μια σοβαρότατη ενίσχυση σε επίπεδο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με 990 νέες προσλήψεις, με αύξηση όλων των θέσεων στην Πυροσβεστική Ακαδημία αλλά και 650 δασοκομάντο, το οποίο είναι αρκετά σημαντικό όπως καταλαβαίνετε. Απαραίτητο είναι. Απαραίτητο. Έχουμε αύξηση και στο κομμάτι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που είχατε εδώ και τον κύριο Στεφάνη νωρίτερα, 1.750 θέσεις στην άμυνα και 1.100 στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, Προστασίας του Πολίτη, με συγχωρείτε. Με αύξηση και εκεί των ακαδημιών για τα σώματα ασφαλείας. Άρα δίνουμε ιδιαίτερο βάρος και στο κομμάτι της ασφάλειας και της άμυνας, αλλά και στο κομμάτι της υγείας. Λέτε, αν ήσασταν εδώ μαζί μας το καλοκαίρι, θα ακούγατε πυροσβέστες. Χρειαζόμαστε ενίσχυση. ΕΚΑΒ, χρειαζόμαστε ενίσχυση. Νοσοκομεία, χρειαζόμαστε ενίσχυση. Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι οι υπηρεσίες όλες οι οποίες έχουν να κάνουν με την άμεση επαφή, εξυπηρέτηση, προστασία του πολίτη, ζητούν ενισχύσεις.
Θα το ξανακάνετε, θα φέρετε κι άλλους, βγαίνετε τα δημοσιονομικά της χώρας. Θα σας πω. Να επισημάνουμε το εξής. Αυτό δεν γίνεται φέτος. Από το 2020 κάνουμε αιτήσιο προγραμματισμό προσλήψεων κάθε Σεπτέμβριο στο Υπουργικό Συμβούλιο και οφείλω να σας ομολογήσω ότι αυτές οι 60.000 εγκρίσεις που έχουμε δώσει στοχεύουν ακριβώς εκεί, εκεί που πονάμε. Αυτό το οποίο όμως κάνουμε, είναι, αυτό το οποίο ετοιμάζουμε, είναι μια δέσμη διατάξεων για την επιτάχυνση των διαδικασιών των προσλήψεων, γιατί τα νούμερα τα έχουμε δώσει ακριβώς εκεί που έχουμε πρόβλημα. Το ζήτημα είναι πώς θα επιταχύνουμε για να κάτσουν και οι άνθρωποι στις καρέκλες τους και να προσφέρουν τις υπηρεσίες στον πολίτη. Άρα με την Υπουργό ετοιμάζουμε μια δέσμη μέτρων επιτάχυνσης για τις προσλήψεις και σε ό,τι αφορά τώρα το μέλλον, για να μπορούμε να διαγνώσκουμε εγκαίρως και σημειακά όλα τα προβλήματα που μπορεί να ανακύπτουν, έχουμε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ένα έργο το οποίο, συγγνώμη για τα αγγλικά, ονομάζεται Workforce Planning. Είναι δηλαδή ένα μοντέλο στελέχωσης του δημοσίου με τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης που επί της ουσίας θα ακτινογραφεί πού ακριβώς έχουμε πρόβλημα, άρα και εμείς να είμαστε όσο πιο στοχευμένοι γίνεται και ποσοτικά και ποιοτικά σε επίπεδο δεξιοτήτων. Με το brain drain τι γίνεται? Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, εξαιρετικοί επιστήμονες σε όλους τους τομείς, στην υγεία και σε άλλους που βρίσκονται στο εξωτερικό. Θα υπάρξει κάποιο κίνητρο ή τέλος πάντων κάποιος λόγος καλός να γυρίσει? Πάντα έχουμε στο μυαλό μας αυτή την ομάδα ανθρώπων τους οποίους θέλουμε να προσελκύσουμε πίσω. Δίνω παράδειγμα, ακόμη και οι επιλογές διοικήσεων τώρα. Το γεγονός ότι οι νέοι επιστήμονες μπορεί να θεωρούσαν αυτονόητο ότι αυτές οι θέσεις των διοικητών των νοσοκομείων, ναι, ήταν μια κομματική συναλλαγή, δημιουργούσε μια απόθεση από αυτές τις θέσεις, από την διεκδίκηση αυτών των θέσεων. Άρα αμέσως το γεγονός ότι λύνουμε αυτό το θέμα, δημιουργούνται δυνατότητες προσέλκυσης αυτών των ανθρώπων. Επίσης, το κομμάτι νομίζω του Υπουργείου Υγείας κάνει μεγάλη προσπάθεια προκειμένου με συγκεκριμένα κίνητρα να προσελκύσει επιπλέον κόσμο από το εξωτερικό και πορευόμαστε σε αυτή την, προς αυτή την κατεύθυνση που περιγράψατε. Και τώρα ένα τελευταίο ερώτημα από μένα, γιατί εγώ είμαι και γιος καθηγητών. Μου λέγανε ότι τώρα μονιμοποιήθηκαν κάποιοι καθηγητές στα 55 χρονών. Πάλι καλά. Και υπάρχουν και σχολεία τα οποία έχουν. Δεν είστε βέβαια εσείς προφανώς στο Υπουργείο Παιδείας, αλλά θέλω να πω, από τότε που ήμουν φοιτητής, η επιτηρήτητα των μαθηματικών, για παράδειγμα, ήταν κλειστή. Αυτά μπορεί να επιληθούν κάποια στιγμή? Θεωρείτε ότι θα βρεθούμε σε μια κατάσταση που θα δούμε καθηγητές που θα είναι μιας κανονικής ηλικίας? Κανονικής το βάζω εισαγωγικά, γιατί 55 είναι λίγο μεγάλο. Μια χαρά, είναι απλώς μεγάλη για τον κόπο τους και για να μονιμοποιηθούν. Να πούμε το εξής, ότι τα τελευταία χρόνια έγινε μια προσπάθεια ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας παιδείας, η οποία δεν είχε επαναληφθεί την τελευταία δεκαετία και για λόγους μνημονιακούς. Μιλάμε για πάνω από 28.000 προσλήψεις. Παρόλα αυτά, θεωρώ ότι το Υπουργείο Παιδείας επεξεργάζεται πιθανά σενάρια πλαισίων παιδιών. Θα σας πω, εμείς ας πούμε στο Υπουργείο Εσωτερικών για το υπόλοιπο δημόσιο, γιατί αυτό δεν αφορά αυτά που θα περιγράψω τώρα δεν αφορούν τις επιλογές των εκπαιδευτικών, και αυτό λέω το Υπουργείο Παιδείας, είμαι σίγουρο ότι επεξεργάζεται διάφορα σενάρια στο επίπεδο των προσλήψεων της εισόδου στην δημόσια υπηρεσία. Εμείς ας πούμε τι κάναμε, αποφασίσαμε ότι θα πάμε σε ένα γραπτό διαγωνισμό. Ο γραπτός διαγωνισμός, από ό,τι φαίνεται, τώρα βγαίνουν και οι προκηρύξεις. Το Μάρτιο του 2023 15.000 ήταν το πέτυχαν 15.000 Μάρτιο, άνθρωποι. Λοιπόν, αυτό ήταν και ένα στοίχημα για την μείωση του ηλικιακού, ας πούμε, μέσου όρου των νεοεισερχόμενων υπαλλήλων. Από εκεί και πέρα, να πούμε το εξής όμως, ότι εμείς στο δημόσιο οφείλουμε και στο συγκεκριμένο Υπουργείο, αλλά και ευρύτερα, να έχουμε πολιτικές ενσωμάτωσης
και των μεγαλύτερων, ας πούμε, ηλικιακά ανθρώπων, διότι δεν είναι μεγάλοι, είναι μεγαλύτεροι από τους νέους. Αυτοί περιμένανε χρόνια. Λοιπόν, ναι, απλά να πω ότι το κομμάτι της αξιοποίησης αυτών των ανθρώπων είναι εξαιρετικά σπουδαίο, όπως καταλαβαίνετε, για να αντιμετωπίσουμε τη σιωπηρή συνταξιοδότηση. Εμάς δεν μας περισσεύουν πόροι. Θέλουμε όλοι οι ανθρώπινοι πόροι να είναι εκεί ενεργοί και να προσφέρουν προς τον πολίτη, που αυτό είναι το ζητούμενο του δημοσίου στο τέλος της ημέρας. Και απαραίτητα όλα αυτά όσα προείπατε για την εύρυθμη λειτουργία του κράτους για όλους μας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Εμένα μου αρέσει η αντίληψη που έχετε, η οποία είναι τεχνοκρατική.